Καλή μου φίλη, καλημέρα. Οριακές καταστάσεις. Φιλοσοφία. Πάντοτε βρισκόμαστε μέσα σε μια κατάσταση. Αναμφίβολα. Σε αυτό το χρονικό σημείο, σε αυτή την εποχή, σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή την κοινωνική θέση, αν βγω από μία κατάσταση, οπωσδήποτε θα μπω σε μία άλλη. Η κατάσταση δεν είναι απλώς κάτι που ανάγεται στον φυσικό νόμο, αλλά είναι μια πραγματικότητα που έχει ένα νόημα και η οποία δεν είναι ψυχική ούτε φυσική, αλλά και τα δύο μαζί, ως μια συγκεκριμένη πραγματικότητα, η οποία για την εμπειρική μου υπόσταση σημαίνει πλεονέκτημα ή μειονέκτημα, ευκαιρία ή περιορισμό. Κάθε κατάσταση είναι συγκεκριμένη, εξαντικειμενωμένη, διότι είναι η κατάσταση ενός συγκεκριμένου ανθρώπου κάποια ορισμένη στιγμή και όχι του ανθρώπου εν γέννη. Το σημείο αναχωρήσεώς μου είναι πάντοτε η ορισμένη μου κατάσταση. Ακόμα και όταν θέτω το μεγάλο ερώτημα «Τι είναι σκέτο απλά» το θέτω ξεκινώντας από τη συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία με έχει εναποθέσει όλο το παρελθόν. Ή αν θέτω την ερώτηση «Τι συμβαίνει επιτέλους» πάλι σε μια κατάσταση βρίσκομαι. Δεν ήμουνα στην αρχή, ούτε είμαι στο τέλος. Βρίσκομαι ανάμεσα στην αρχή και στο τέλος και ρωτάω για την αρχή και ρωτάω και για το τέλος. Οι καταστάσεις μεταβάλλονται, η μία διαδέχεται την άλλη. Υπάρχουν όμως ορισμένες καταστάσεις αμετάθετες. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να εργαστώ, χωρίς να κουραστώ, χωρίς να υποφέρω λιγάκι, δεν μπορώ να αποφύγω τις ευθύνες, δεν μπορώ να αποφύγω το θάνατο. Αυτές τις καταστάσεις τις πρέπει να τις ονομάσουμε, ίσως είναι και οι μοναδικές, ότι είναι οριακές και δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε γιατί δεν αλλάζουν παρά μόνο φαινομενικά. Είναι συνδεδεμένες με την ύπαρξή μου άρρηκτα. Είναι η ίδια η ύπαρξή μου. Είναι σαν ένα τείχος όπου επάνω του προσκρούμαι και συνθλίβομαι. Πέρα από τις οριακές καταστάσεις δεν υπάρχει κόσμος, αλλά ούτε και το μηδέν. Δεν μπορούμε να δούμε τίποτα από πίσω τους. Είναι τα έσχατα, τα αμετάθετα όρια της ύπαρξής μας. Μπορούμε να είμαστε εντεύθεν αυτόν και εκείθεν, που να μην το συνειδητοποιούμε, αλλά ποτέ εκείθεν αυτόν. Ωστόσο, αυτές οι καταστάσεις έρονται στο ύψος των οριακών μόνο στο επίπεδο της υπόστασής μου και της διάνοιάς μου και της πνευματικότητάς μου. Μέσα στο χώρο της εγκοσμιότητας όλες είναι απλώς καταστάσεις. Ως εμπειρική ύπαρξη τις αποφεύγω, τις ξεχνάω, μπροστά τους κλείνω τα μάτια μου. Δεν τις συνειδητοποιώ. Ως συνείδηση τις συλλαμβάνω διανοητικά σαν έννοιες, σαν θέματα για επιστημονική έρευνα. Ως πνεύμα τις εντάσσω σε ένα ιδεατό όλον και ίσως είναι και άχρηστο. Μόνο η υπόσταση τις αντιμετωπίζει σαν δικά της έσχατα όρια, πράγμα που σημαίνει πως αποτελούν συστατικό της, είναι η ίδια της η πραγματικότητα και κάτι παραπάνω την μεταμορφώνουν. Γινόμαστε οι εαυτοί μας μόνο όταν αντιμετωπίζουμε τις οριακές καταστάσεις με μάτια ανοιχτά. Αυτά μόνο για σήμερα, καλή μου φίλη.